Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στην, πτήση, στην πρώτη πτήση του τουρκικού μαχητικού του ΚΑΝ. Πολύ αναμενόμενη είναι η αλήθεια. Με πανηγυρισμούς. Έγιναν αναβολές, ξαναέγιναν. Ήρθε η ώρα λοιπόν, Μανοριά, πάμε να το δούμε. Χτες το βράδυ πιστεύω πολλοί Τούρκοι θα το βλέπαν στο όνειρό τους. Διότι από το πρωί, από τις. Το είχαμε μεταδώσει χτες 9 παέταρτο. Από την ώρα που απογειώθηκε το ΚΑΝ, όλα τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν το πρόγραμμά τους και μέχρι αργά το βράδυ έγιναν αναλύσεις επί αναλύσεων χαμός, για το ΚΑΝ. Μέχρι και τα ελληνικά ραφάλ έλεγαν ότι τα ραφάλ θα τα αντιμετωπίσει. Αυτό το αεροσκάφος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα ραφάλ, έλεγαν χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Δηλαδή, θεωρούν τόσο καλά τα ραφάλ που θεωρούν μόνο ότι αυτό το μαχητικό θα καταφέρει να το αντιμετωπίσει. Και μάλιστα του λέγει ένας πρώην αξιωματικός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ένας απόστρατος. Ναι. Και βεβαίως το ΚΑΝ απογειώθηκε από την βάση του στην Άγκυρα. Ναι. Επί 13 λεπτά πέταξε γύρω στην γύρω περιοχή, ναι, και προσγειώθηκε. Τώρα, τις ζώδες τις μαζεύει. Τουρκική. Βεβαίως τις μαζεύει. Α. Αυτό που γνωρίζουμε. Όχι, κοιτάξτε, λέω, γιατί όσοι που γνωρίζουμε στο πλάνο. Βλέπουμε και τους πανηγυρισμούς εμείς τώρα εκεί των επιτελών και τον κόσμο που ξεχειρίθηκε στο διάδρομο. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Είναι ένα σχέδιο που το ξεκίνησε η Τουρκία από το 2016. Mm-hmm. Από τότε συνεργάστηκε με τους Βρετανούς για το σχεδιασμό του. Έγιναν πολλές προσπάθειες και αποτυχημένες ενδεχομένως. Αλλά χτες πράγματι απογειώθηκε αυτό το σκάφος. Ναι, οι κινητήρες του είναι αμερικανικής κατασκευής, της General Electric, η F-110. Ναι, θα χρειαστεί χρόνο στην Τουρκία να κατασκευάσει τους δικούς της κινητήρες. Ναι, κάποια αρχιτεκτονικά συστήματα ενδεχομένως να μην είναι τουρκικά. Ωστόσο, αυτά τα πλάνα που βλέπουμε είναι το τουρκικό μαχητικό. Όταν το έλεγαν κάποτε πριν από 10 χρόνια, δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Η Τουρκία σε αυτό το τομέα το κατάφερε. Τώρα, πότε θα ενταχθεί στο στόλο της Τουρκίας? Από όσο καταλαβαίνετε, θέλει χρόνια. Μετά το 2029-30. Βέβαια. Για μαζική παραγωγή μιλούν για 2-3-4-2. Γιατί πρέπει να γίνουν δοκιμές, πρέπει να υπάρχουν εκπαιδεύσεις. Ναι, για ναι, να γίνει μαζική παραγωγή χρειάζεται μια ολόκληρη ένα σύστημα. Μανώλη, τώρα είναι μεγάλη επιτυχία της Τουρκίας. Τι να λέμε τώρα. Το συζητάμε. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το επίτευγμα της Τουρκίας. Το τι θα γίνει στο μέλλον θα το δούμε. Πότε θα ενταχθεί, πότε θα γίνει επιχειρησιακό, πότε θα το δούμε αυτό. Πάντως εδώ βλέπουμε μια επιτυχία της Τουρκίας. Όχι. Ένα μαχητικό αεροσκάφος 5G9 λέει ίδια, δεν ξέρω τι είναι. Αυτά θα τα πούνε οι ειδικοί που ξέρουν τα ζητήματα αυτά. Όμως μην το υποτιμάμε αυτό. Έτσι λέγαμε και για το ναυτικό. Όχι. Και η Τουρκία έχει φρεγάτες στο νερό σήμερα. Ναι, ναι. Εγώ αυτό ξέρω. Ναι, ναι. Έτσι λέγαμε κάποτε. Ότι η Τουρκία κάνει αυτό, δεν είναι τίποτα, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Σήμερα ναυπηγεί φρεγάτες, κορβέτες και λοιπά, τις βγάζει στο νερό. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Μάθαμε να τα υποτιμούμε και όλα. Έχει κάνει μεγάλη επένδυση. Όχι. Πέρα. Πρέπει να. Όπως θα αναφυγεί και αεροπλανοφόρο, δεύτερο κτλ. Γίνονται συγκεκριμένα βήματα. Τώρα. Μα το είπε Μανώλη μου χθες, γιατί ακούσαμε τον Έλληνα Υπουργό να βγαίνει σε αυτούς τους τόνους της ανησυχίας. Αυτό είπε. Έχω δίπλα μου, λέει, 100 εκατομμύρια, να φυγούν φρεγάτες, να φυγούν αεροπλανοφόρα, φτιάχνουν αεροπλάνα. Δεν πρέπει να ανησυχεί. Ανησυχεί. Αν ανησυχεί ο Υπουργός, ανησυχούμε κι εμείς. Ναι, προφανώς. Τι συζητάμε. Και αν ανησυχεί καλά, ο Υπουργός, πείτε. Ναι. Ανησυχούμε περισσότερο. Δεν θα λέγαμε εμείς, δεν ανησυχούμε. Πες τα εσύ, εμείς είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ναι, σίγουρα ναι, αυτό. Από εκεί πέρα πρέπει, νομίζω, και βεβαίως και ο Τούρκος Πρόεδρος απόλυτα ικανοποιημένος από το ζήτημα αυτό. Έγινε και προεκλογικά. Άρα προσπαθεί να το προβάλλει και ο ίδιος ακόμα περισσότερο. Και μάλιστα το σύνθημά του ήταν χτες. Αν κάνει κάτι, το κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή ρωτάει στο λαό και ο λαός του απαντά. Θα δείτε το σοου που γίνεται, το προεκλογικό σοου που γίνεται. Και βεβαίως, εγώ λέω να το δούμε πρώτα απ' όλα. Βέβαια, και παντρευόμαστε. İşte bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Gençler, milli muharip uçağımız Kaan bu sabah İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa, eyvallah. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Şu anda Kaan'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları yaptık mı?
Akıncı'yı yaptık mı? Daha durun bakalım neler gelecek neler.